Σήμερα, αγαπητή μου, η Εκκλησία μας γιορτάζει τη νίκη της επί του πεδίου της ορθής πίστεώς της. Βέβαια, πάντοτε έδιδε και δίδει και θα δίδει μάχες ορθής πίστεως, που τα τρόπεά των εστίνοντο με τις αποφάσεις όλων των οικουμενικών και τοπικών συνόδων. Όλος όμως εξαιρετικά σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη νίκη της που εξεφράστη με τους δογματικούς όρους της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Το αντικείμενο αυτής της συνόδου ήταν η δυνατότητα εικονισμού του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Μπορούμε να εικονίσουμε τον Ιησού Χριστόν? Οι εικονοκλάστες έλεγαν ότι δεν πρέπει να εικονίζεται, επηρεασμένοι από τον Ισλαμισμό, έλεγαν, όπως οι Ισαυροί κλπ, δεν πρέπει να εικονίζεται ο Ιησούς Χριστός. Και τούτο διότι δεν εικονίζεται η θεότητα, όπως είπαμε. Έτσι, ουσιαστικά, υπέβοσκε για πολλά χρόνια ο μονοφυσιτισμός εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ότι δηλαδή ο Υιός του Θεού έχει μόνο μία φύση, την Θεία Φύση, η δε ανθρωπίνη φύσης τρόπον τεινά εξυφανίζεται, απεροφάτο, δεν αλαμβάνεται υπόψη. Ο αριανισμός, η πρώτη μεγάλη αίρεση που ενεφανίστη, δεν είναι η πρώτη μεγάλη αίρεση, ήταν και αυτός μονοφυσιτισμός, αλλά με την αντίστροφη όψη. Δηλαδή, εδέχεται την ανθρωπίνη φύση και απέρριπτε την θείαν φύση του Χριστού. Σε αυτόν τον υποβόσκοντα μονοφυσιτισμόν, μονοφυσιτισμός θα πει μία μόνο φύσης, σε αυτόν λοιπόν τον υποβόσκοντα μονοφυσιτισμό, η Ορθόδοξος πίστης επάλεσε και ενίκησε. Οι συνέπειες και από τις δύο πλευρές ήταν και θα ήταν ολέθριες, αν υποτεθεί ότι η Εκκλησία δεν εμάχετο και δεν επάλε. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, εκεί κατοχυρώθη εναντίον του Αρίου πάντοτε η δογματική αλήθεια ότι ο Υιός του Θεού είναι τέλειος Θεός που έγινε άνθρωπος. Στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, που σήμερα τιμούμε τους πατέρες της και η Εκκλησία μας τιμά τη νίκη της, κατοχυρώθη ότι ο Υιός είναι και τέλειος άνθρωπος. Έτσι βλέπουμε ότι εκείνο που η νίκη της Εκκλησίας περιέχει είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Πλήρης Θεός και πλήρης άνθρωπος. Δηλαδή είναι θεάνθρωπος. Στην περίπτωση την πρώτη, ότι δηλαδή αν ο Υιός δεν είναι Θεός, όπως υπεστήριζε ο Άριος, τότε δεν είναι δυνατή η σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά και στη δευτέρα περίπτωση, αν ο Υιός δεν έγινε άνθρωπος ή ψηλό ονόματι επήρε την ανθρωπίνη φύση ή δεν είχε και πολύ σημασία η ανθρωπίνη φύση, τότε πάλι δεν είναι δυνατή η σωτηρία. Λάβετε υπόψη ότι ο Υιός του Θεού, αφότου έλαβε την ανθρωπίνη φύση από τα σπλάχνα της Περαγίας Θεοτόκου, μένει ηνωμένος και θα μένει στο διηνεκές. Και στην βασιλεία του θα βλέπουμε οι πιστοί αυτόν τον ενανθρωπίσαντα λόγον. Δεν πρόκειται να αποβληθεί η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, γιατί ακριβώς αυτή αποτελεί τη σωτηρία μας,
όχι μόνο σαν μια οντολογική μεσητεία, δηλαδή κάτι που μεσολαβεί ανάμεσα στον Άγιον Τριαδικό Θεό και τον άνθρωπο ως παρουσία, γιατί αυτή η παρουσία είναι η μεσητεία, παρουσία οντολογική, όχι μόνο αυτό, αλλά και διότι διασώζεται η ανθρωπίνη φύση. Δυνάμει ακριβώς αυτής της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, την οποία προσέλαβε, θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών σωμάτων μας και θα είμεθα εις την Βασιλεία του Θεού πλήρης και τέλειοι και άρτιοι άνθρωποι. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει η σωτηρία αν υποτεθεί ότι αυτές οι θέσεις δεν είναι σωστές, ότι είναι στραβές. Έτσι, αυτά όλα που σας είπα, οι πατέρες τα κλείνουν στην πρόταση. Ο λόγος σάρξ εγένετο. Αυτό μάλιστα το πρώτο νημιστήχιο είναι από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, είναι αγιογραφικό. Είναι η σάρξ γέννηται λόγος. Δηλαδή, ο λόγος, η θεότητα, ο Θεός επήρε ανθρωπίνη φύση, έγινε άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος, η σάρξ, ο άνθρωπος, να γίνει Θεός. Αυτό είναι όλο το δόγμα, αγαπητοί μου, της Εκκλησίας μας, που, περί του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού και της σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι μεγίστημη η νίκη. Αυτό θα πει η Ορθοδοξία. Και συνεπώς δύναται να εικονιστεί ο Ιησούς Χριστός, αφού δεν είναι μόνο η θεία του φύσης, αλλά είναι και η ανθρωπίνη. Άρα η εικονοφιλία επεκράτησε και απεμακρύνθη ως θεήλατος η εικονομαχία. Θεήλατος θα πει ο Θεός που τη διώχνει. Έτσι αγαπητοί μου, η πίστη σε ορθή είναι το μεγάλο κεφάλαιο που εξασφαλίζει και την σωτηρία. Όμως πρέπει να πούμε ότι η ορθή πίστης, εδώ θέλω τώρα να προσέξετε κάτι που μας αφορά πάρα πολύ, κοστίζει πολύ εις τους φορείς της, γιατί ο διάβολος μάχεται την ορθή πίστη. Έτσι αν φέρεις την ορθή πίστη, ο διάβολος θα σε πολεμήσει, μέχρι θανάτου θα σε πολεμήσει. Δηλαδή έως ότου φτάσεις να πεθάνεις ή ακόμη να σε οδηγήσει μέχρι αυτόν τον θάνατον. Έναν μακρύ κατάλογο μας παραθέτει σήμερα αγαπητοί μου ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, που ακριβώς αυτό δείχνει, τα μαρτύρια εκείνων που θέλησαν να κρατήσουν ορθήν την πίστη. Αξίζει λοιπόν να δούμε και εμείς, γιατί μέσα στον χώρο αυτόν είμαστε και θα είμαστε όλοι οι πιστοί όλων των αιώνων και όλων των εποχών, παρότι τα παραδείγματά του τα επιστρατεύει, είναι πολύ φυσικό, από την Παλαιά Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος. Λέγω είναι πολύ φυσικό διότι ήδη ευρισκόμεθα εις τας ανατολάς του χριστιανισμού και ακόμη λείπουν τα πολλά παραδείγματα, όμως ήδη άπτεται και παραδειγμάτων από την Καινή Διαθήκη για να συνεχιστούν έως ότου ξαναέλθει ο Χριστός εις την γη. Συνεπώς εμείς οφείλουμε και είμεθα φύση θέση ή φορείς της ορθής ορθοδόξου πίστεως και ενδέχεται να βρεθούμε ως φορείς αυτής της ορθοδόξου πίστεως και μάρτυρες αίματος ή μάρτυρες, όπως θα δούμε σε έναν μακρύ, όπως σας είπα, κατάλογο που παραθέτει ο Απόστολος Παύλος. Αναφερόμενος εις τον Μωυσέα, θα ήθελα καταρχάς να τονίσω αυτό το μέγιστο σημείο της σημερινής αποστολικής περικοπής. Γράφει μεταξύ άλλων ο Απόστολος Παύλος εις τον Μωυσέα: «Πίστη κατέλειπεν Αίγυπτον, μη φοβηθείς των θυμών του βασιλέως, τον γάρ αόρατον ως
ορών εκαρτέρισεν. Με την πίστη άφησε την Αίγυπτο ο Μωυσής, ενθυμίστε τότε με εκείνο το περιστατικό, ενώ είχε γίνει υιός της θυγατρός του βασιλιά, είχε υιοθετηθεί κτλ. Και δεν φοβήθηκε το θυμό του βασιλιά, διότι έβλεπε και περίμενε τον αόρατον. Αυτό είναι το κλειδί όλων των σημείων και των παραδειγμάτων που θα αναφέρει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Έβλεπε, λέγει ο Μωυσής, έβλεπε ως ορών. Τι? Τον αόρατον. Ποιος είναι το αόρατος? Αγαπητοί μου, λίγο πιο κάτω το λέει ο Απόστολος Παύλος και το λέγει με σαφήνεια, ότι δεν είτο παρά αυτός ο Θεός Λόγος, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός. Αυτόν έβλεπε ο Μωυσής. Αυτός είτο η πέτρα που έβγαλε το νερό, αυτός είτο η νεφέλη η φωτεινή, αυτός επέρασε τους Εβραίους από την Ερυθρά θάλασσα, αυτός εικονίζεται και ετυπούτο εις τον Πασχάλιον αμνών, αυτός ήτο που επέρασε τους Εβραίους από τον Ιορδάνη ποταμόν, αυτός έθρεψε το λαό του 40 χρόνια στην έρημον, αυτός έδωκε τον νόμο εις το Σινά και τους εσχάτους καιρούς, όπως λέει, έτσι αρχίζει η προς Εβραίους επιστολή, ήρθε σαν άνθρωπος ανάμεσά μας. Συγκλονιστικών. Αυτόν, λέγει, έβλεπε ο Μωυσής, θα έλεγα, και όλοι οι άλλοι. Διότι όταν λέει πίστη, το πίστη είναι δοτική. Δηλαδή με την πίστη, έτσι ερμηνεύεται. Ποια πίστη, σε τι? Εις αυτόν τον αόρατον, τον Κύριον, ο οποίος θα γίνεται όρατος. Και έτσι επερίμεναν την απολαβή τους από αυτόν τον αόρατον όταν θα γίνει το όρατος. Και ποια η απολαβή? Να τον δουν εμφανώς. Πού? Μερικός, θα λέγαμε, όχι μερικός, πώς να το πω, έτσι γεύστικος, εις τον Άδη, όταν τους επισκέφθη ο Χριστός, πάντοτε και πλήρως εις την Βασιλεία του Θεού. Αυτό περίμεναν. Γι' αυτό και απέθανον, εκοκοπάθησαν, εμαρτύρησαν. Αυτό είναι το κλειδί. Ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, θα πάρω το κείμενο. Οι οποίοι διαπίστεως κατηγονήσαντο, με την πίστη ενίκησαν. Πρώτον, βασιλείας. Βασίλεια ενίκησαν, όπως είναι ο Γεδεών, που ενίκησε τους Μαδιανίτας. Ο Θεός σου το είπε. Ο Βαράκ, τους Χαναναίους. Ο Σαμψών, αναφέρω το όνομα το που αναφέρει το κείμενο, τους Φιλιστέους. Ο Ιεφθάε, τους Αμανίτας. Ο Δαβίδ, τους γύρω αλοφίλους. Δεύτερον, εργάσαντο δικαιοσύνη. Όλοι αυτοί που επίστεψαν, εργάστηκαν, πάντοτε θα έχουμε την αναφορά, ή οι οποίοι διαπίστεως κατηγονήσαντο. Αυτοί εργάσαν το δικαιοσύνη, δηλαδή εργάστηκαν την δικαιοσύνη κατά την διακυβέρνηση του λαού, όπως ο Δαβίδ εμπροκειμένο, ή ακόμη και επολιτεύθησαν με δικαιοσύνη στο δημόσιο τους βίο. Τρίτον, επέτυχαν επαγγελιών, επέτυχαν υποσχέσεις όταν υπήκουαν στον Θεόν για μια πράξη, και όταν αυτοί ήρχε το εις πέρας, παρότι λογικός θα είναι το αδύνατον να έχει γίνει, όπως φερειπίνω Αβραάμ επέτυχε τις επαγγελίες να αποκτήσει ιών. Τέταρτον, έφραξαν στόματα λεόντων, έκλεισαν τα στόματα των λεόντων, όπως ο τίμιος και υπέροχος Δανιήλ ερήφθη εις τον λάκο των λεόντων. Αλλά οι λέοντες εσεβάστηκαν ως εδέσιμον σεβαστών τον μέγαν προφήτην Δανιήλ. Έσβεσαν δύναμην πυρός
Τι είπαν οι τρεις πέδρες μέσα εις το καμίνι όταν ερήφθησαν πριν πεταχτούν? Όχι, εμείς δεν προσκυνούμε παρά μόνο τον αληθινόν Θεόν. Και αν λέγει ποιος Θεός, λέει ο Ναβουχοδονόσορ, ποιος μπορεί να σας γλιτώσει από τα χέρια μου? Ποιος είναι αυτός ο Θεός σας? Ο Θεός μας. Εάν δεν θέλει, θα καούμε στο καμίνι. Εάν θέλει, θα μας σώσει. Και όταν είδε το θαύμα ο Ναβουχοδονόσορ, έμεινε κατάπληκτος. Και όπως λέγει εδώ, έσβεσαν δύναμη πυρός. Ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος και λέγει, ουκί παιδε έσβεσαν πυρ, αλλά δύναμη πυρός ο και μίζων. Όχι έσβησαν τη φωτιά του καμινιού, αλλά τη δύναμη την καυστική της φωτιάς, που είναι μεγαλύτερο πράγμα. Η φωτιά υπήρχε, αλλά δεν τους έκαι. Έκτον, έφυγαν στόματα μαχαίρας, γλίτωσαν από την σφαγή, όπως ο Δαβίδ από τον Σαούλ, διότι είτε ο Χριστός Κυρίου και ο Δαβίδ και λοιπά, καθένα και από μια ιστορία, όλη η Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, όπως ο Ηλίας από την Ιεζάβελ, όπως ο Ηλισαίος από τον βασιλέα των Σύρων. Έβδομον, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, όπως είναι ο βασιλιάς ο Εζεκίας. Ούγδον, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμο, με την πίστη πάντοτε έγιναν δυνατοί στον πόλεμο, όπως ο Ιησούς του Ναβί, όπως η Κριτέ, όπως ο Δαβίδ, όπως η Μακαβέη. Ένατον, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, πάντοτε με την πίστη. Έκλειναν, θα πει εξέκλειναν, στράβωσαν τα στρατόπεδα, τα παρεμβολάς των αλλοφύλων, των ξένων, των αλλοτρίων, όπως ο Αβραάμ, επί παραδείγματι, μόνο με 318 οικογενείς του ενίκησε 4 βασιλείς του Βορρά και τους έτρεψε εις φυγήν, όπως η Ιουδίθ, η Κρητής, εφώνευσε τον Ολοφέρνην, στρατηγό του Ναβουχοδονόσορος, και ο στρατός του ετράπη εις φυγήν από μια γυναίκα, από την Ιουδίθ. Δέκατον, έλαβαν γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Γυναίκες με την πίστη πάντα πήραν πίσω τους νεκρούς των, αφού αναισθήθησαν, όπως εκείνη η γυναίκα με το παιδί της που προσευχήθηκε, ανέστησε ο προφήτης Ηλίας από τα Σάρεπτα, όπως και η άλλη η Σωμανίτης, η άλλη γυναίκα εκείνη που πήρε και αυτή πίσω το παιδί της το πεθαμένο, γιατί το ανέστησε ο προφήτης Ελισαίος. Ενδέκατον, άλλοι δε τυμπανίσθησαν. Τύμπανον ή το ένα όργανο βασανιστικών, που να σας κάνω περιγραφή θα τρομάξετε. Και στο όργανο αυτό ετέθη ο Ελεάζαρος, ο θαυμάσιος, εδέσιμος εκείνος πρεσβήτης που εμαρτύρησε με την Σολομονή και τα 7 απαλικάρια της, τους Μακαβαίους. Ενδέκατον, έτεροι δε εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον. Επήραν δοκιμή πύρα των εμπεγμών και των μαστιγίων. Έτι δε δεσμών και φυλακής, ακόμα δε και από τις φυλακίσεις, όπως ήσαν οι Μακαβαίοι, όπως ήταν ο προφήτης Ιερεμίας, όπως ήταν ο Μιχαίας ή οι Απόστολοι. 13. Ελιθάστησαν από την πίστη, όπως αναβουθέ στην εποχή του προφήτου Ηλιού, που δεν έδινε το αμπέλι του εις τον Αχάβ, διότι ήταν θέμα πίστεως και εντολής του Θεού. Δεν έχω χρόνο να σας πω πιο πολλά. Ή όπως ο πρωτομάρτης Στέφανος στην Καινή Διαθήκη. 14. Επρίσθησαν, δηλαδή επριονίστηκαν, όπως ο Ισαΐας κατά την παράδοση επριονίστη στα σκέλη του από κάτω, τον έκοψαν με ξύλινο πριόνι για να του επιτείνουν και να του παρατείνουν τον πόνο.
16. Εν φόνο μαχαίρας απέθανον. Και όλοι αυτοί λέγει πέθαναν από σφαγή, όπως είναι ο προφήτης Ζαχαρίας που διαμαρτύρεται ο Κύριος που τον εφορεύσατε, λέγει, μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδερφός του Ιωάννου του Ευαγγελιστού. 17. Περί ήλθον, δηλαδή περί επλανόντο, εν μιλωτές, δηλαδή με προβιές προβάτων, δεν φορούσαν ρούχα, εν αιγείς δέρμαση, με δέρματα κατσικιών, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. Γιατί επειδή εδιώκοντο από τόπου εις τόπον, δεν έβρισκαν πουθενά θέση, όπως ο προφήτης Ηλίας, ο Ελισαίος και η πλήστη των προφητών. Και ιδιαίτερα αναφέρομαι εις τον προφήτη Ιερεμία, αυτή τη μεγάλη και συμπαθητική μορφή. 18. Εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τες οπές της γης. Πλανόμενοι από τόπου εις τόπον, από ερημιά σε ερημιά, από βουνό σε βουνό, από σπήλαιο σε σπήλαιο, από τρύπα της γης σε τρύπα της γης. Όπως ήσαν οι 100 προφήτε, εκείνοι οι ή των προφητών όπως ελέγοντο, που εφύλατε ο μάγειρος του Αχάβ, διότι ήθελα να τους φωνεύσει η Ιεζάβελ και τους έκρυβε μέσα σε μία σπηλιά, όπως ο προφήτης Ελισαίος, ο Ηλίας, εκρύπτοντο και εκείνη από σπηλιά σε σπηλιά. Και όλοι αυτοί, λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του, και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως επήραν την μαρτυρίαν ότι είχαν πίστην, ούτε κομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένου. Δεν πήραν ότι τους υπεσχέθη ο Θεός, δεν το πήραν, διότι ο Θεός ήθελε να τους δώσει, να τους δώσει κάτι καλύτερο, και περίμενε και εμάς ή να μη χωρίσει μόν τελειωθώσει. Έπρεπε να έρθει η Καινή Διαθήκη, έπρεπε να έρθει ο Υιός του Θεού να ενανθρωπίσει, και τότε σ' όλους αυτούς τους δικαίους που δια της πίστεως μέσα στην ιστορία γονίστησαν υπέρ του αοράτου λόγου και κατόπιν ορατού, θα έπαιρναν τη μεγάλη τους αμοιβή πια εις τους αιώνας των αιώνων, να βλέπουν τον ενανθρωπίσαντα Θεόν λόγων. Αγαπητοί μου, το αντικείμενο της πίστεως μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και εμείς, όπως στη συνέχεια λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Τρέχομεν, γραμμένο με ωμέγα, δηλαδή να τρέχομε, ας τρέχομε των προκείμενων σε μας αγώνα, να τρέχομε σαν άλλο δρόμο τον αγώνα που είναι μπροστά μας. Αυτό θα πει προκείμενος, που είναι μπροστά μας. Ο κάθε πιστός με το βάπτισμά του μπροστά του έχει τον δρόμον προκείμενον, δηλαδή μπροστά του τον δρόμον του αγώνος. Αλλά αυτός ο δρόμος που βγαίνει, που φτάνει, δεν υπάρχει αγαπητοί μου κάτι το ασαφές. Άκουγα μια φιλολογική κουβέντα κάποιου συγχρόνου λογοτέχνου, λέγει, πω είναι αξιολείπητοι όλοι οι άνθρωποι που είναι μακριά από το Θεό. Είδα, λέγει, ότι ό,τι κάνει κανείς στον τάφο καταλήγει και στον θάνατο, και συνεπώς πως θα περισσώσω το πρόσωπό μου, θα το περισσώσω, λέγει, μέσα στο όνειρο.
Γι' αυτό είμαι σουρεαλιστής. Μέσα στο όνειρο. Δηλαδή μέσα στο ονειροπόλημα θα σκέφτομαι κάτι άλλο. Άλλο ότι ζω μια πραγματικότητα σκληρή. Θα σκέφτομαι κάτι άλλο. Και αυτό λέγεται λύτρωσης. Φτωχέ λογοτέχνα. Φτωχέ ποιητά. Εκεί στο ονειροπόλημα είναι η σωτηρία. Να η σωτηρία. Χειροπιαστή, ζωντανή, ρεαλιστική, ιστορική. Δεν ανήκει στο χώρο μιας διανοήσεως, μάλιστα νεφελώδους, σκιώδους, αχαρακτηρίστου. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο Υιός του Θεού, που έγινε ιστορικών πρόσωπων, έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, με υπομονή. Μεγάλο στοιχείο η υπομονή. Είναι παιδί της Ανδρείας. Είναι το πρώτο παιδί της Ανδρείας. Αυτό που δεν έχουν οι χριστιανοί μας σήμερα. Με υπομονή να τρέχουμε των δρόμων που είναι μπροστά μας, των προκείμενων, έχοντας σκοπόν, όχι άσκοπον βίων, έχοντες σκοπόν. Και ο σκοπός μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αφορώντες, θα πει, βλέποντες με τα προσοχής των στόχων. Αυτό θα πει το αφορώντες. Αφορώ, βλέπω καλά με τα προσοχής των της πίστεως αρχηγών, των αρχηγών της πίστεως, διότι εκείνος μας έφερε το στοιχείο της πίστεως. Οι πρωτόπλαστοι δεν πίστεψαν στο Θεό και πίστεψαν στο διάβολο και έχασαν τον παράδεισο. Τώρα πρέπει με το ίδιο εργαλείο, με την πίστη, να μπούμε πάλι στον παράδεισο και το αντικείμενο δεν θα είναι πάλι παρά ο Λόγος του Θεού. Διότι των λόγων του Θεού ειρνήθησαν τότε οι πρωτόπλαστοι. Και αυτός ο Λόγος του Θεού είναι ο ενανθρωπίσας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι. Γι' αυτό με την πίστη θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, βλέποντες καλά ως άλλων στόχων τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι ο αρχηγός της πίστεως. Αυτός μας έφερε την πίστη και είναι ο τελειωτής. Εκείνος ο οποίος ολοκλήρωσε όλη τη σωτηρία, εκείνο το τετέλεστε που είπε πάνω εις τον Σταυρόν, είναι ο Ιησούς ο τελειωτής και αρχηγός της πίστεως. Αγαπητοί μου, πολλοί θέλουν στην εποχή μας να εισαγάγουν νέες θέσεις που ο Λόγος του Θεού βέβαια δεν τις δέχεται, όπως είναι το πλήθος των αιρέσεων και όπως είναι η πλημμυρίδα του οικουμενισμού. Οι μάρτυρες της πίστεως και της αληθείας θα συνεχίζουν, όχι θα συνεχίσουν, θα συνεχίζουν την πορεία τους μέχρι τις ημέρες του Αντιχρίστου, όσο υπάρχει η σωτηρία, και θα προτιμούν το μαρτύριο από την προδοσία. Τι θα λέγαμε, αλήθεια? Τι γαρούν και εμείς, λέγει ο Απόστολος στην προς Εβραίους. Το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, ώστε λοιπόν και εμείς, αφού έχουμε τόσο μεγάλο νέφος μαρτύρων μέσα στην ιστορία και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ας πάρουμε παράδειγμα, ας πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε, να συνεχίζουμε τον αγώνα.